Κύριε Λαμπρέ, καλώς ήρθατε στο Ναυτεμπορική TV, το κανάλι της Ναυτεμπορικής. Και ανυπομονούμε για την πορεία των εργασιών εδώ στο 8ο Ναυτιλιακό Συνέδριο. Αλλά εντωμεταξύ μπορούμε να κάνουμε μια σύντομη κουβέντα. Και θα ήθελα να συζητήσουμε για ένα θέμα που είναι πολύ σύγχρονο και νομίζω ότι πιάνει και τον κλάδο της ναυτιλίας. Τα ζητήματα diversity, συμπερίληψης, well-being. Mm-hmm. Πού βρίσκεται ο κλάδος της ναυτιλίας σε σχέση με αυτούς τους πυλώνες εξελίξεων και αν αντιμετωπίζει προκλήσεις? Μάλιστα. Πρώτα απ' όλα, συγχαρητήρια για το συνέδριο, για τη διοργάνωση συνεδρίου, όπως κάθε χρόνο, και ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνεται να πούμε τις απόψεις μας. Κοιτάξτε, ο χώρος, το τομέα του ανθρώπινου δυναμικού είναι πάρα πολύ σημαντικός, είναι νευραλγικός. Και έτσι τον αντιμετωπίζουμε. Οι έννοιες αυτές που αναφέρατε, όπως το diversity, η συμπερίληψη, το inclusion, το mental well-being, είναι σχετικά καινούργιες, δηλαδή, στην ναυτιλία, σαν όροι και σαν, ας το πούμε, μια συγκεκριμένη μορφή αντιμετώπισης, αλλά ουσιαστικά τα είχαμε πάντα στο χώρο της ναυτιλίας. Έχουμε ένα γολγοθά μπροστά μας που είναι η έλλειψη των αξιωματικών και των πληρωμάτων, οι οποίοι υπολογίζεται σε δεκάδες ή και πάνω από 100.000 άτομα στα προσεχή χρόνια. Και πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να καλυφθούν και αυτές οι θέσεις να καλυφθούν και να βρεθούν από κάπου οι άνθρωποι. 100.000 άτομα. Μπορεί να είναι και τόσα. Δεν είναι. Υπάρχουν μελέτες διάφορες που το προσδιορίζουν σε διάφορα νούμερα. Ήδη η ναυτιλία έχει των ναυτικών προέρχεται από όλες τις χώρες του κόσμου, δηλαδή υπάρχει μεγάλη συμπερίληψη όσον αφορά το κομμάτι που λέγεται εθνικότητα. Δεν υπάρχει καθόλου συμπερίληψη στο κομμάτι που λέγεται φύλος, το gender. Δηλαδή ο αριθμός των γυναικών ναυτικών και αξιωματικών είναι ελάχιστος. Δηλαδή είναι ελάχιστος, είναι σε σημείο δείγματος, δεν είναι καν μια μειονότητα αυτή τη στιγμή. Σίγουρα υπάρχει χώρος και υπάρχει αντικείμενο. Και η σύγχρονη ναυτιλία πρέπει να στραφεί και προς τον τομέα αυτών και προς τις γυναίκες, να δοθούν ευκαιρίες. Υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν και εμείς στην εταιρεία μας δεν έχουμε γυναίκες ναυτικούς, έχουμε στελέχη στην ξηρά και πρώην ναυτικούς. Και είναι πολύ σημαντικό, πιστεύω, αυτή η στροφή να συνεχίσει. Δηλαδή να έχουμε νέους ανθρώπους με νέες ιδέες και γυναίκες και άντρες όλων των ειδών για να μπορέσουν να πάμε μπροστά. Στο άλλο κομμάτι, το κομμάτι του well-being, πού βρίσκεται ο κλάδος της ναυτιλίας ως εργασιακό περιβάλλον? Κοιτάξτε, σίγουρα υπάρχουν παλιές νοοτροπίες, οι οποίες τις έχουμε, ας το πούμε, κληρονομήσει. Πάντα η ναυτιλία είχε ένα ιεραρχικό περιβάλλον, σχεδόν στρατιωτικό. Υπήρχαν δυσκολίες έκφρασης και όχι μόνο της διαφορετικότητας, γενικότερα υπήρχαν δυσκολίες έκφρασης. Τα τελευταία χρόνια έχει δοθεί μεγάλο φόκους πάνω στον τομέα του well-being. Οι νέες τεχνολογίες βοηθούν. Το ίντερνετ, η δυνατότητα να επικοινωνήσει κανείς με τους ανθρώπους του είναι πολύ σημαντικό. Τα πλοία έχουν γίνει πιο εύκολα να ζεις, πιο ασφαλή. Ακόμα είναι μια δύσκολη ζωή, ακόμα δεν είναι το ιδανικό. Αλλά παρόλα αυτά έχουν βελτιωθεί τα πράγματα. Επίσης έχουν ανοίξει οι εταιρείες, δηλαδή έχει κάθε άνθρωπος, γιατί υπάρχουν περιστατικά που πριν από 20 χρόνια μπορεί να μην τα δίναμε σημασία, αλλά τώρα είναι σημαντικά. Το bullying, το harassment, υπάρχουν περιστατικά που συμβαίνουν και οι εταιρείες είναι δεκτικές, έχουν γραμμές επικοινωνίας, έχουν εργαλεία για να βοηθήσουν τους ναυτικούς. Είναι μια προσπάθεια που έχει ξεκινήσει, πιστεύω, τα τελευταία 10 χρόνια και έχει δοθεί μεγάλη έμφαση και εξακολουθεί να δίνεται και νομίζω είναι προς την σωστή κατεύθυνση αυτό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ εγώ. Να είστε καλά.